Έλεγα στην καλεσμένη μας πριν βγούμε στον αέρα, ξέρετε, είναι αυτά τα κοπλιμέντα που θα μπορούσαν να ανήσουν στην Αμερική στο όριο της σεξουαλικής παρενόχλησης, ότι είναι μια ωραία γυναίκα και η τηλεόραση με τον ελάχιστο ρατσισμό που διαθέτει θέλει και ωραίες παρουσίες. Είναι η κυρία Μαρία Σιδέρη, είναι όπως βλέπετε και από την ιδιότητα που συνοδεύει αγιογράφος, ζωγράφος και φαντάζομαι ότι το έργο πίσω σας είναι δικό σας, έχει την υπογραφή και το ταλέντο σας. Γεια σας, κυρία Σιδέρη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς το ευχαριστούμε. Το έργο πίσω είναι δικό μου. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έλατε να δούμε λίγο την ζωή σας. Εσείς τώρα βρίσκεστε στην ωραία Σαλαμίνα, έτσι. Μια αναπνοή από την Αθήνα. Ακριβώς. Μια αναπνοή. Είστε γέννημα Θρέμα ή όχι? Μάλιστα, ναι. Έχω γεννηθεί εδώ. Και φαντάζομαι έχετε ελάχιστα ζήσει από το νησί σας. Εννοείται αν περνάω το χρόνο μου εδώ. Εννοώ αν φύγατε. Ναι, ναι, ναι. Να σας πω, ένας καλλιτέχνης νομίζω περνάει τη ζωή του μέσα σε ένα δωμάτιο, μέσα στο ατελιέ του. Σωστά. Σωστά. Ήταν αυτό που λαχταρούσε από μικρό παιδί η καρδιά σας να κάνει, δηλαδή στο κλασικό ερώτημα που αρχίζει να βάζει στα παιδιά, δεν λέω τώρα για το δημοτικό, είναι αστείο να το βάζει στα παιδιά του δημοτικού, θα σου πούν ότι τους έχει κάνει εντύπωση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά εκεί, μόλις αρχίζει το λύκειο, που πρέπει να πάρεις αποφάσεις, λέτε στους γονείς σας, εγώ θέλω να γίνω ζωγράφος? Και όμως, τα παιδιά αυτά που θα ακολουθήσουν, που έχουν την καλλιτεχνική φύση μέσα τους, που θα γίνουν ζωγράφοι, νομίζω ότι τα βλέπεις από πολύ μικρή ηλικία, από το δημοτικό. Ακριβώς επειδή παρά είναι καθυλωμένα πάνω σε μία καρέκλα και απορροφημένα με τη φαντασία τους. Οπότε δεν το αποκτάς ξαφνικά. Δεν είναι κάτι που σου βγαίνει ξαφνικά και λες «Α, εγώ θα γίνω αυτό». Είναι κάτι που το έχεις μέσα σου. Άρα να σας φανταστούμε ένα κοριτσάκι που είχε μπροστά του μαρκαδόρους, μπογιές, κρεγιόν και σχεδίαζε. Και πολλά βιβλία. Α, και πολλά βιβλία. Απαιτεί πάρα πολύ δουλειά, εργασία με τον εαυτό σου, πολύ γνώση ό,τι κάνεις πάνω στην τέχνη, γενικά σε όλες το ειδόν της τέχνης. Μάλιστα. Όταν λέτε βιβλία, καταλαβαίνω και αυτοβοήθειας, γιατί λέτε θέλετε να γνωρίσετε τον εαυτό σας, αυτοβελτίωσης, αλλά και ιστορία της τέχνης, για παράδειγμα. Και ιστορία της τέχνης και πολύ λογοτεχνία και αρκετά βιβλία επιστημονικά, μεγαλώνοντας βέβαια, έτσι, όχι από μικρή ηλικία. Γενικά, οτιδήποτε μπορεί να κάνει να προσελκύσει και να φέρει εικόνα στο νου. Οτιδήποτε είναι απορία, όποια απορία και αν σχηματιστεί μέσα σου, μπορείς να τη βρεις σε ένα βιβλίο. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να ταξιδέψεις, που δεν είναι εφικτό άλλωστε, όλη την ώρα που κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι περάσατε και από τη γραφιστική και δεν ξέρω αν μια τέτοια τέχνη, γιατί είναι τέχνη γραφιστική μεγάλη, σας το λέει ένας εκδότης περιοδικού, έτσι. Αν σας επηρέασε σε αυτό που κάνετε, ήταν κάτι συμπληρωματικό. Το λέω γιατί η γραφιστική, αν τη δει στην εφαρμογή της, μπορεί να έχει και γεωμετρία. Το να ζωγραφίζεις ή να γεωγραφείς δεν έχει. Δεν έχει κανόνες γενικώς. Ή δεν έχει τέτοιους. Έχει πιο τεχνικούς κανόνες. Που έχουν να κάνουν με τα χρώματα, με τη μίξη, με άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ό,τι μάθει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή είναι καλό. Σωστά. Αργότερα δηλαδή, όταν ανακατεύτηκα και περισσότερο επαγγελματικά με την αγιογραφία, ήταν αναγκαίο να γνωρίζω να φτιάχνω πολύ ωραία γράμματα. Η μικρογράμματη γραφή, άλλωστε κάποια χρόνια, 2 χρόνια, είχα πάει και στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης προκειμένου να μάθω παλαιογραφία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ένα υποστηρίζει το άλλο. Τίποτα δεν είναι άκυρο. Αρχίζετε λοιπόν από πολύ νωρίς να δημιουργείτε, από το 1993. Βλέπω πως οι πρώτες σας εκθέσεις ξεκινούν ατομικές τουλάχιστον από το 2007, τα τελευταία 12-13 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αυτή η περίοδος αν επιτρέπει εκθέσεις, αλλά σίγουρα επιτρέπει, ειδικά η περίοδος της καραντίνας,
παραγωγή έργου, έτσι, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μοναχική αυτή η διαδικασία για τον καλλιτέχνη. Όταν πια την τελειώσει, θέλει να τη δουν τα πολλά μάτια να την εκθέσει. Ακριβώς. Μόλις ακυρώθηκε αναγκαστικά μία έκθεση, όχι ατομική, αλλά ομαδική, σε πάρα πολύ ωραίο χώρο, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, στα πλαίσια του 10ου Φιλοσοφικού Φόρουμ. Μάλιστα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ξαναγίνει στο μέλλον. Εκεί θα παρουσίαζα ένα από τα τελευταία μου έργα, το μεγάλο, την Έκεια. Είναι η πορεία του Οδυσσέα στον κάτω κόσμο. Ο Μύρου Οδύσσια. Τώρα το άφηνα για μετά, αλλά αυτό σας το έργο και το άλλο έργο 7 επί Θήβας, είχατε την ευκαιρία με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Φίκα, «Η μύθη του αρχαίου κόσμου», να τα παρουσιάσετε, να αναλύσετε και το θέμα των πινάκων σας. Ο Γιάννης Φίκας είναι Θεσσαλός, είναι από τη Λάρισα, από τα Φάρσαλα συγκεκριμένα. Και να πω και την αλήθεια τώρα στους τηλεθεατές, είναι ο άνθρωπος που μου πρωτομίλησε για εσάς, για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε, και είναι ο άνθρωπος που μας έφερε σε επαφή. Μετά είδα το σπουδαίο, το μακρύ βιογραφικό σας και όλα αυτά που έχετε κάνει. Τι είναι αυτά τα έργα? Τι είναι αυτά τα έργα? Τι είναι? Αυτά όλα είναι αφιερώματα ψυχής. Είναι αφιερώματα ψυχής. Ναι. Σας ενδιαφέρει και αυτό που δεν βλέπουμε, δηλαδή το μεταφυσικό, αυτό που μόνο από λογοτεχνία ή μαρτυρίες ανθρώπων ή σαν φιλοσοφία υπάρχουν θρησκείες που πιστεύουν στη μετενσάρκωση, έτσι. Αυτά είναι που αποτυπώνεται σε αυτά τα έργα. Κοιτάξτε, εμείς οι ζωγράφοι τουλάχιστον, όλοι οι καλλιτέχνες, αλλά νομίζω λίγο περισσότερο οι ζωγράφοι σε αυτό το τομέα, είμαστε λίγο χαρταετοί, μεταξύ ουρανού και γης. Έτσι, πολύ παραστατικά πράγματα, το λέτε. Ακριβώς. Συλλαμβάνουμε πράγματα και τα μεταφέρουμε κάτω στους υπόλοιπους, ό,τι βλέπουμε. Βεβαίως και με απασχολεί πάρα πολύ το κομμάτι θρησκεία και ψυχή, έτσι. Άλλωστε, όλα νομίζω ξεκινάνε και τελειώνουν εκεί, σε αυτή τη ζωή. Οπότε, αναγκαστικά, ανάλογα σε τι περίοδο στη ζωή σου βρίσκεσαι, ζωγραφίζεις και το ανάλογο έργο. Την Έκεια τη ζωγράφησε την περίοδο της καραντίνας. Ήταν σκοτεινή εκείνη η περίοδος για εσάς ή όχι? Για ένα καλλιτέχνη, να σας πω. Όπως σας προείπα, μονίμως βρίσκομαι μέσα σε ένα δωμάτιο κλεισμένη. Όμως, το να μου επιβληθεί να κάτσω σε ένα δωμάτιο χωρίς σας τρελαίνει, να έχω λεπτικές, ήταν λίγο τρομακτικό για μια καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία. Okay. Λοιπόν, αυτό που έχουμε πίσω σας είναι μια τοιχογραφία. Ή είναι σε καμβά? Είναι ειδική κατασκευή. Καταρχήν είναι ένα αντίγραφο της Σχολής των Αθηνών του Ραφαήλ. Είναι ζωγραφισμένη με την τεχνοτροπή, όπως οι εικόνες, πάνω σε ξύλο, με χρώματα αγιογραφίας. Και είναι ένα πάρα πολύ παλαιό έργο, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι πάει πίσω γύρω στα 25 χρόνια. Α. Ναι. Γιατί νομίζω ότι κάπου όλοι ξεκινάμε εκεί, από Ραφαήλ, από Αναγέννηση, ξέρετε. Ναι. Ήταν η χρυσή περίοδος. Καλά, δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει, τώρα θα το πω λίγο αγοραία, αντιγραφή την κάνει και καλά, έτσι. Θέλω να πω ότι και αυτό θέλει ταλέντο. Μην ξεχνούμε ότι τα πολύ ακριβά έργα τον κόσμο έχουν τα αντίγραφά τους και έχουν μια τέτοια πιστότητα που να μπερδεύουν ακόμη και το μάτι του ειδικού. Οπότε μην το υποτιμούμε και αυτό. Λέω για την τοιχογραφία, γιατί το έχετε κάνει και σε δημόσιους χώρους, όπως είναι σχολιά. Το έχετε Μάλιστα. κάνει σε χώρους που άλλος πάει για την ψυχαγωγία του, για να φάει, για να διασκεδάσει. Ναι, ναι. Και πάμε τώρα στο κομμάτι της αγιογραφίας. Μάλιστα. Αυτό προκύπτει στην πορεία ή βαδίζατε και στα δυο μονοπάτια? Νομίζω ότι αυτό που οι πολλοί διαχωρίζουν ως δύο μονοπάτια, αυτό που έχω καταλήξει μετά από τόσα χρόνια πορείας, είναι ότι είναι το ένα και το αυτό μονοπάτι. Η τέχνη, όπως και εμείς οι άνθρωποι, ξεκινάει. Ήταν παλιά, είναι οι παππούδες, είναι τα παιδιά, είναι τα βρέφη που θα συνεχίσουν την πορεία. Λοιπόν, ξεκινώντας από φαγιού, συνεχίζουμε στην τέχνη της αγιογραφίας και από εκεί και πέρα υπάρχει η εξέλιξη. Αλλά και στη συμβολιστική ακόμη,
όλα μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Μιλάνε για την ψυχή, το Θεό, τον κόσμο γύρω μας, το μετά, το πριν. Η αγιογραφία, τι ζηλευτά χαρακτηριστικά έχει, γιατί σας κερδίζει και εκείνη. Δεν είναι όλοι ζωγράφοι, αγιογράφοι. Να σας πω, απαιτεί πάρα πολύ πειθαρχία η αγιογραφία. Πειθαρχία πάνω στον εαυτό σου. Πειθαρχία πάνω στο σύμβολο. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις το σύμβολο και πάνω απ' όλα το δόγμα. Αυτό. Έχετε δική σας τεχνική ή προσπαθήσατε εκεί να οριοθετήσετε τη διάθεσή σας και να πείτε πρέπει να ακολουθήσω μια βυζαντινή τεχνοτροπία. Κάτι άλλο, ας πούμε, ο Βόλος έχει το προνόμιο να έχει αγιογραφημένο ένα μικρό ναό της Αγίας Τριάδος από το Γουναρόπουλο, που είναι ο Γουναρόπουλος που βλέπουμε και στα ζωγραφικά του έργα. Θέλω να πω, δεν υπάκουσε στους κανόνες, ισόπιους κανόνες της αγιογραφίας. Ο κανόνας ο βασικός είναι να μην παρεκκλίνεις από τη γραφή και να μην παρερμηνευτεί το σύμβολο, να δώσεις ένα καθαρό μήνυμα. Τώρα, εάν αποτυπωθεί με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι κακό, είναι διαφορετικό. Είναι αγιογραφία, συνεχίζει. Okay. Όμως, κάποια πράγματα πρέπει να σταματάνε εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Σιδέρη. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Στο επανειδή, να είστε κι εσείς καλά. Και όταν με το καλό το επιτρέψουν οι συνθήκες, να δούμε και έργα σας στη Θεσσαλία, έτσι. Με τα χαρά, θα το ήθελα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλώς πάμε στα social της TRT και συνεχίζουμε.